Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι επετειακές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου στην Πάτρα. Η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι, παρουσία πλήθους κόσμου και για πρώτη φορά μετά από χρόνια χωρίς κυκλειδώματα. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Της πόλης, η γενιά που αγωνίζεται με τη γνώση και τη μάθηση, γι' αυτά φορτίστηκαν τα παλικάρια του 21. Ελευθερία! Και τα μικρά πατρινόπουλα, οι συνεχιστές της αναλύωτης εθνικής και ελληνικής παράδοσης. Φοιτητές και μαθήτριες του Αρσακίου, του εκπαιδευτηρίου που μορφώνει για περισσότερο από ένα αιώνα γενιές Ελληνόπουλο. Καμάρι και ελπίδα του λαού μας. Είναι οι συνεχιστές των αγώνων και των παραδόσεων του έθνους. Είναι οι μαθητές του Αρσακίου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας. Και φιλοδοξούν να αναδείξουν τις επόμενες γενιές της γνώσης και της μόρφωσης. Οι οδηγοί είναι πάντα έτοιμοι να προσπαθήσουν με συνέπεια και πίστη να βοηθήσουν παντού και πάντοτε και να κάνουν τρόπο ζωής αξίες και ιδανικά. Και τώρα το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Αυτό το υπαίθριο ομαδικό παιχνίδι κοινωνικής ένταξης με το πρόγραμμά του για παιδιά και εφήβους, με τις αρχές του για μια καλύτερη ζωή. Από το 1910 μέχρι σήμερα διαπαιδαγωγεί χιλιάδες Ελληνόπουλα και τους δίνει εφόδια που ο σημερινός άνθρωπος θα χρειάζεται. Κανένας εχθρός, καμιά επιβουλή σε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Ελλάδα. Το πρωί έγινε στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας η πανηγυρική δοξολογία, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων της Πάτρας και χωροστατούντος του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ράνη Αντωνοπούλου. Τέτοιες ημέρες, τέτοιες εθνικές γιορτές μας θυμίζουν την ιστορία μας και την ανάγκη που υπάρχει στον τόπο μας και σήμερα όπως πάντα να είμαστε όλοι ενωμένοι.
Η πατρίδα μας περνάει πολύ δύσκολες στιγμές, όπως το γνωρίζουμε, και δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο σημαντικό σήμερα από το να είμαστε όλοι μαζί με ένα στόχο, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και που έχουν δημιουργήσει τόσους πολλούς ανθρώπους να υποφέρουν μέσα στη φτώχεια και μέσα στην ανεργία. Με σύμπνοια και με βαθιά γνώση του παρελθόντος αντλούμε δύναμη για να αντιμετωπίσουμε το παρόν και να χτίσουμε το μέλλον μας. Μικροί και μεγάλοι, κλήρος και λαός, αγωνίστηκαν για να αποτινάξουν τον ζυγό της δουλείας και να ζουν ελεύθεροι. Αυτός ο λαός, αυτό το γένος, έχει στο αίμα του, έχει στην ψυχή του την ελευθερία. Το μήνυμά μας σήμερα είναι να φανούμε αντάξιοι των ηρώων, προγόνων και μαρτύρων της πίστεώς μας και της πατρίδος μας, βασισμένοι στα ζώπηρα τα οποία μας άφησαν εκείνοι, στην πίστη στο Θεό και στην αγάπη για αυτόν τον τόπο τον αιματοποτισμένο. Αν θέλουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να δούμε καλύτερες μέρες και να μας σέβονται οι άλλοι. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σήμερα γιορτή της Παλιγενεσίας. Όπως σκέφτηκαν οι προγονείς μας, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς προαπαιτούμενα, με μια δόση τρέλας, οφείλουμε και εμείς οι μεταγενέστεροι σε αυτούς τους δύσκολους χρόνους να μείνουμε αμετακίνητοι στο μεγάλο στόχο, να ξαναποκτήσουμε την λευτεριά μας από τα οικονομικά δεσμά, αλλά και την εθνική μας κυριαρχία. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτόν τον δρόμο. Με τη συμπαράσταση του λαού φαίνεται ότι φτάνουμε στο ξέφωτο. Χρόνια πολλά σε όλους. Μια επέτειος που οφείλει να μας φέρνει μνήμες για τους αγωνιστές που τότε είδαν το όραμα και προσπάθησαν, να μας δίνει το παράδειγμα, έτσι ώστε τα ιδανικά τα οποία διείπαν αυτούς να μπορέσουν να εμπνεύσουν και εμάς, και βέβαια να κρατήσουν το μήνυμα όλοι οι Έλληνες, σύγχρονοι Έλληνες, ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαχωριζόμαστε σε εθνικούς αγώνες. Είναι μια ιστορική μέρα από την οποία βγάζουμε συμπεράσματα, και τα συμπεράσματα είναι ότι ένας λαός ο οποίος αγωνίζεται, είτε ενάντια σε κατακτητές, είτε ενάντια σε οικονομικούς κατακτητές, έχει όλη τη δύναμη και μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα. Αυτό το οποίο σπέρνουν, ότι δεν μπορούμε, ότι είμαστε αδύνατοι, η τοπάθεια, ότι ο αντίπαλος είναι πανίσχυρος, που ίσχυε και τότε, και το οποίο προθέλουν να περάσουν τη συνείδηση, δεν έχει βάση. Όταν πιστεύεις στα δίκια σου, και σήμερα ο λαός πιστεύει όντας στα δίκια του, πρέπει να ανατινάξει το ζυγό που είναι πάνω από το σβέρκο του και που είναι αυτοί που κρατούν την οικονομία στα χέρια τους και ποιοι έχουν όλα τα εργαλεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο και τους κυβερνώντες να τους υπηρετούν. Πρέπει να σπάσουμε αυτά τα δεσμά για να αποκτήσουμε και τώρα την ελευθερία που τη χρειαζόμαστε στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή. Άρα θέλει μια ανατροπή όπως έγιναν και τότε. Άρα έχουμε διδάγματα ισχυρά για να μπορούμε να έχουμε δυνάμεις για να αποδείξουμε ότι και τώρα μπορούμε. Οι επαναστάτες του 21 κατάφεραν να μετασουώσουν σε πρακτική, σε πράξη, τις ιδέες του διαφωτισμού. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί στη συνέχεια αυτές οι ιδέες που κυριαρχούσαν τότε στην Ευρώπη, μέσω της Ελληνικής Επανάστασης, έγιναν κτήμα όλων των λαών, και σαν συνέπεια όλων αυτών ήταν να έχουμε τα ανεξάρτητα εθνικά κράτη με αδελφοσύνη, αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια, όπως ήταν το μήνυμα αυτών των επαναστατών. Πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις εθνικές μας δυνάμεις, να προασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα, να διεκδικήσουμε αυτά που μας στέρισαν, να δώσουμε όλοι σαν μια γροθιά, πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, πέρα από ιδεολογίες, πέρα από ιδεοληψίες, πέρα από συντηρητικές αντιλήψεις του παρελθόντος, μια εθνική μάχη. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η Ελλάδα, αν ενωθεί, δεν υπάρχει εχθρός που μπορεί να σταθεί απέναντί της. Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι μπορούν να κάνουν θαύματα. Πιστεύω ότι θα το κάνουν πάλι. Πιστεύω ότι οι ενωμένοι όλοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι δύσκολη συγκυρία αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.
Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Η νέα κυβέρνηση βαδίζει σωστά. Πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα μας. Σήμερα είναι μέρα ενότητας για όλους τους Έλληνες. Είναι μέρα που δείχνει ότι αν σαν έθνος είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να πάμε μπροστά και πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε σήμερα. Και έχουμε ευθύνη όλοι με τις πράξεις και τις ενεργειές μας να φροντίζουμε να είναι το έθνος ενωμένο και να μπορέσει να παλεύει από κοινού τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε δημοτικό επίπεδο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο 2 της τηλεόρασης του ΑΧΑΙΑ. Κοντά μας είναι η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κυρία Ράνια Αντωνοπούλου. Καλησπέρα σας, κυρία Αντωνοπούλου. Καλησπέρα σας. Βρίσκεστε, καλησπέρα λοιπόν, σας και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Βρίσκεστε σήμερα στην Πάτρα λόγω των επαιδιακών εκδηλώσεων για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Βέβαια, μαθαίνουμε ότι έχετε ζήσει στην Πάτρα εσείς. Ναι, έχω ζήσει. Όταν ήμουνα 4 χρονών, ήρθα στην Πάτρα, ο πατέρας μου κατάγεται από την Πάτρα και έμεινα εδώ μέχρι που ήμουνα 8 χρονών. Πήγα στο Αρσάκιο και σήμερα ήταν συγκινητικό να βλέπω τα νέα παιδιά, όπως επίσης πρέπει να πω να περνάνε τα παιδιά από το Αρσάκιο. Μάλιστα. Φαντάζομαι θυμηθήκατε και εσείς στιγμές εκείνης της εποχής και την Πάτρα, φαντάζομαι, των προηγούμενων χρόνων σε σχέση με το σήμερα. Ναι, ναι. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Όταν ήμουν μικρή, συμμετείχα σε παρέλαση. Οπότε ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Στην Πάτρα έχω έρθει αρκετές φορές, παρότι λείπω πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Όπως ξέρετε, ναι. Έχω έρθει αρκετές φορές. Είναι ένας τόπος που είναι πολύ κοντά μου. Πάντα ήταν μαζί μου. Μάλιστα. Λοιπόν, αναπληρώτρια υπουργός, ένα δύσκολο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πριν όμως πάμε στα του Υπουργείου σας και στα προβλήματα που υπάρχουν και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλο αυτό το διάστημα, θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για την συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ. Έχουμε ακούσει πολλά τα τελευταία 24 ώρα, τι έγινε τελικά, αν υπήρξε τελικά η συμφωνία, ποια είναι η αίσθηση που αποκομίσατε εσείς. Είναι μια σημαντική στιγμή, νομίζω, το ότι συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός μας με την κυρία Μέρκελ. Όπως είπαν, αντί να μιλάνε για αυτούς, το να συναντηθούν και να γνωριστούν, δημιούργησε ένα καλό κλίμα. Νομίζω ότι το σημαντικό αυτό βήμα θα αποδώσει, όχι γιατί η Γερμανία μπορεί να αποφασίζει για τόσο σημαντικά θέματα για την Ελλάδα, αλλά γιατί το να υπάρχει μια σύμπνοια πάντα βοηθάει. Μάλιστα. Πάμε τώρα είστε, όπως είπαμε πριν, σήμερα στην Πάτρα, σε μια πόλη που αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα ανεργίας και αυτό που θα θέλαμε να μάθουμε είναι ποιοι είναι οι στόχοι σας, ποιο είναι το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Για να μπορέσουμε, όπως ξέρετε, η ανεργία στην Ελλάδα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Βρισκόμαστε πάνω από το 25%. Είναι λογικό φυσικά κανείς να καταλάβει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η ανεργία με πενιχρούς πόρους και χωρίς να έρθει ανάπτυξη. Δηλαδή, αν η χώρα δεν μπορέσει να μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης, να ελπίζουμε ότι η ανεργία θα πέσει στα επίπεδα που ήταν πριν από την κρίση, δεν είναι δυνατόν. Ήμασταν περίπου στο 7,5% με 8% το 2007-2008. Με το 2010-2011 έχουμε μπει στο 13-14% και τώρα, όπως είπα, είναι πάνω από 25%. Έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες μπορεί να αναλάβει και αναλαμβάνει το Υπουργείο για το οποίο έχω αρμοδιότητες. Αλλά αν δεν μπορέσουμε να ξαναξεκινήσουμε την αναπτυξιακή μηχανή που ο ιδιωτικός τομέας αφενός, η κοινωνική οικονομία επίσης, αλλά και ο δημόσιος τομέας να μπορέσει να δημιουργήσει τις θέσεις που του χρειάζονται για να λειτουργεί, για να είναι λειτουργικός, η βαθιά ανεργία δεν θα μπορέσει να λυθεί. Αυτό το πρόβλημα που έχουμε όμως αυτή τη στιγμή στα χέρια μας και το οποίο καλούμε να αντιμετωπίσω, είναι η ανεργία η οποία αγγίζει ανθρώπους που έχουν να εργαστούν πάνω από ένα χρόνο. Δηλαδή, μέχρι σε ένα χρόνο η βραχυπρόθεσμη ανεργία είναι κάτι το οποίο
οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι σε αυτό. Αυτό που δεν είχαμε συνηθίσει και δεν γνωρίζαμε είναι πώς μπορεί κανείς να μένει εκτός αγοράς εργασίας, χωρίς δουλειά δηλαδή, για 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια. Όταν σήμερα έχουμε το 73% των ανέργων να είναι μακροχρόνια άνεργοι, σημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα έκτακτο καθεστώς. Άρα χρειάζονται και έκτακτα μέσα αντιμετώπισης του. Ξέρετε, βλέπουμε, είπατε τώρα για την ανάπτυξη και θα σας ρωτούσε κάποιος πώς θα έρθει η ανάπτυξη, πώς θα προσελκύσουμε επενδύσεις, πώς θα γίνουν όλα αυτά. Το πρώτο που πρέπει να πούμε όσο αφορά την ανάπτυξη είναι ότι υπάρχουν, αυτή τη στιγμή η αγορά το ξέρει, ότι ασφικτιά στην κυριολεξία, γιατί δεν υπάρχει πίστοση από τις τράπεζες, δεν υπάρχει δηλαδή ρευστότητα. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Πρέπει να επανακτήσουμε μία νορμάλ ρευστότητα μέσα στην οικονομία μας. Χωρίς αυτό δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι υπάρχουσες εταιρείες. Δηλαδή έχουμε δύο προβλήματα. Απ' τη μία τις εταιρείες και τις μικροεπιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ασφικτιούν και οδηγούνται σε λουκέτο, που αυτό πρέπει να σταματήσει, και από την άλλη το πώς θα μπορέσουν να έρθουν καινούργιες επενδύσεις, οι οποίες δεν είναι μόνο από το εξωτερικό, είναι και μέσα από την Ελλάδα. Επενδυτικά κεφάλαια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει διάθεση να μπορέσουν να επενδύσουν, αλλά δεν υπάρχει η ζήτηση. Μας έχουν πει λοιπόν ότι, κοιτάξτε ποια είναι η λογική. Η λογική είναι ο δημόσιος τομέας δεν έχει ζήτηση γιατί πρέπει να μικρύνει. Γιατί πρέπει να μικρύνει ο δημόσιος τομέας? Γιατί υποτίθεται ότι ξοδεύαμε πολλά. Το οποίο πλέον είναι σαφές και γνωστό και μέσα στην Ευρώπη αλλά και μέσα στην Ελλάδα ότι δεν είναι αλήθεια. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ δημόσιο τομέα που να είναι μεγαλύτερος και να προσλαμβάνει αριθμό ατόμων που ήταν πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Άρα αυτό ήταν, να μην το πω, προσπαθώ να το πω ευγενικά, να το πω κομψά, αλλά δεν είναι αλήθεια, δεν υπήρχε αυτό. Στο Υπουργείο που βρίσκομαι, όταν ρωτώ τους υπηρεσιακούς, τους υπαλλήλους, για τα προβλήματα που έχουν, το πρώτο πρόβλημα που μου λένε είναι ότι υπάρχει τρομακτική υποστελέχωση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε διότι υπάρχει υποστελέχωση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Άρα ο δημόσιος τομέας είναι υποχρεωμένος να συρρυκνώνεται. Απ' την άλλη μεριά, ο ιδιωτικός τομέας πώς θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια του όταν οι μισθοί έχουν πέσει τόσο πολύ, δηλαδή ανάμεσα στο 24 και 38% τα εισοδήματα έχουν μικρύνει, και όταν κοιτάμε πόσοι άνεργοι υπάρχουν στη χώρα μας, βρισκόμαστε σε μια ασφικτική κατάσταση που η ζήτηση που ερχόταν από τα νοικοκυριά γιατί έπρεπε να καταναλώσουν βάσει των μισθών και βάσει του γεγονότος ότι είχαν μια δουλειά, αυτά όλα έχουν συρρυκνωθεί. Λοιπόν, τι λέει τώρα το αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο δεν ξέρω ποιανού ιδέα είναι? Λέει ότι για να μπορέσει η Ελλάδα να αναπτυχθεί πρέπει να κάνουμε εξαγωγές. Το μόνο δηλαδή που μπορούμε να κάνουμε είναι να έρθουν ξένα κεφάλαια να επενδύσουν στην Ελλάδα, και αυτά τα ξένα κεφάλαια να έρθουν στην Ελλάδα για να κάνουν εξαγωγές. Δηλαδή, πόσο να αναπτυχθεί ο εξαγωγικός τομέας? Χρειάζεται ενδυνάμωση, οπωσδήποτε χρειάζεται ενδυνάμωση, και ο τουρισμός, από τον οποίο δεν είναι εξαγωγές, αλλά στην ουσία έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό, έρχεται ένας πληθυσμός από το εξωτερικό και φέρνει εισόδημα που έχει ήδη κερδίσει στο εξωτερικό. Άρα είναι μέσα σε αυτόν τον τομέα που δεν έχει να κάνει μόνο με τη δική μας στενά οικονομία, τη ζήτηση που βγαίνει μέσα από τη δική μας οικονομία. Όμως δεν μπορεί να επανακινηθεί η μηχανή χωρίς να υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις και χωρίς να υπάρχει η άνοδος των μισθών από τη μία πλευρά και το να μπορέσει ο κόσμος που είναι άνεργος να βρει μια δουλειά για να μπορέσει να έχει το εισόδημα, να μπορέσει να ζητήσει, να μπορέσουν να ξανανοίξουν τα μαγαζιά. Έτσι λοιπόν, η αναπτυξιακή πολιτική και η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου μας, που πρέπει να πάρει πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις και να μην πάει σε τομείς οι οποίοι στηρίζονται σε πολύ χαμηλούς μισθούς, γιατί τότε δεν θα μπορέσουμε πραγματικά να αναπτυχθούμε, να έχουμε αναπτυξιακό πρόγραμμα. Δηλαδή, το να εξευτελιστούν οι μισθοί και να έχουμε εκείνες τις παραγωγικές δομές που θα στηρίζονται σε πολύ φτηνό εργατικό, τι θα δημιουργήσει? Όχι κάτι για ένα καλύτερο μέλλον. Έβλεπα τα παιδιά σήμερα και λέγαμε ότι αυτά είναι τα παιδιά που την αύριο μέρα θα είναι
οι άνθρωποι που θα έχουν ιδέες, που θα ξεκινήσουν εταιρείες, που θα μπορέσουν να δουλέψουν. Προς ποια κατεύθυνση λοιπόν πρέπει να πάμε? Αυτό νομίζω είναι ένα μεγάλο ζήτημα και χρειάζεται κοινωνικός διάλογος για να γίνει κατανοητό ότι το να συρρυκνώνονται από τη μία τα εισοδήματα και να μην έχουμε ζήτηση και από την άλλη να μην έχουμε κατευθύνσεις οι οποίες να πηγαίνουν προς τεχνολογικά αναπτυξιακούς τομείς και στόχους, δεν θα βοηθήσει την Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψή μου όσο αφορά τη γενική κατεύθυνση για την Ελλάδα. Είπατε για τα νέα παιδιά και, κυρία Αντωνοπούλου, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι φεύγουν και το εξωτερικό να εργαστούν. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει κάποιο σχέδιο, δηλαδή για όλους αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν για το εξωτερικό, να μένουν στον τόπο τους, να δημιουργούν εδώ? Ναι. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Παρακολουθούσα πριν από 3 μέρες, η Περιφέρεια Αττικής είχε οργανώσει ένα μικρό συνέδριο για την έξυπνη εξειδίκευση. Μάλιστα. Και αυτό νομίζω είναι μια γνωρίζω ότι είναι μια διαδικασία που όλες οι περιφέρειες έχουν αρχίσει να εμπλέκονται. Τι είπα να πει έξυπνη εξειδίκευση και πώς μπορούμε να βγάλουμε κάποιο προγραμματισμό? Πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα το τι έχουμε, το ανθρώπινο δυναμικό και τις υπάρχουσες εταιρείες και τι μπορούμε να κάνουμε για να υποβοηθηθούν όσο αφορά τη δική τους λειτουργικότητα, αλλά επίσης να, στην κυριολεξία, ανακαλύψουμε τομείς όπου η επιχειρηματικότητα να οδηγεί σε μία εξωστρέφεια από τη μία πλευρά, αλλά επίσης τομείς οι οποίοι δεν έχουν αναπτυχθεί, τομείς που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με τη γαλάζια οικονομία. Δηλαδή, περιβαλλόμαστε από τη θάλασσα και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες τεχνολογίες και καινούργιες εταιρείες που μπορεί να δημιουργηθούν, που να εξυπηρετούν όχι μόνο το εμπόριο, αλλά και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε χώρα. Περιβαλλοντολογικές ενέργειες, οι οποίες δημιουργούν δραστηριότητα επαγγελματική. Και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, όπου υπάρχουν πανεπιστήμια, όπου υπάρχουν ερευνητικά κέντρα. Πρέπει λοιπόν να έρθουμε και να συνδέσουμε, να κουμπώσουμε, λίγα λόγια, οι ερευνητικοί οργανισμοί που υπάρχουν στην Ελλάδα, οι επιχειρηματίες και η επιχειρηματική δραστηριότητα και η υποστήριξη που χρειάζεται από το κράτος. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι αυτά θα γίνουν από μια ιδιωτική πρωτοβουλία, που να τους φέρουμε σε επαφή και συλλογικά να μπορέσουμε να χαράξουμε την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω για αυτά τα προγράμματα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια απασχόλησης ανέργων, πεντάμινα, τρίμινα, τετράμινα, όλα αυτά θα συνεχιστούν, τι θα γίνει? Να σας ενημερώσω και να ενημερώσω και τους ακροατές σας. Η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, κάθε χρόνο προγραμματίζουν μέσα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τους αντιστοιχούν κάποιοι πόροι, τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει για διάφορες δράσεις. Πόροι που υπάρχουν και κατανέμονται σε διάφορες περιόδους, ας πούμε υπήρχε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για το 2007-2013, το οποίο κλείνει. Τώρα έχει ξεκινήσει περίοδος 2014 με 2020. Κάθε χρόνο λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιούμε, εφόσον υλοποιήσουμε, πόρους οι οποίοι είναι ευρωπαϊκοί και στην ουσία αυτά τα προγράμματα στα οποία αναφέρεστε αντιστοιχούν κυρίως σε πόρους που παίρνουμε από ευρωπαϊκά κονδύλια και έχει φυσικά και κάποια εθνική συμμετοχή. Αυτά τα προγράμματα είναι 2 ειδών. Ως επιτοπλίστων αφορούν κατάρτιση και μία περίοδο, αφού τελειώσει η κατάρτιση, υπάρχει μία περίοδος που κάνει κανείς πρακτική άσκηση. Υπάρχει το εξής θέμα εδώ. Για να μπορούμε να καταρτίζουμε, θα πρέπει να ξέρουμε τι ανάγκες έχει η αγορά και πρέπει να ξέρουμε από την άλλη τι ειδικότητες και γνώσεις έχει ο κόσμος ο οποίος θα πάει για κατάρτιση. Αυτά τα προγράμματα είναι για τους ανέργους. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς σαν καινούρια κυβέρνηση είναι ότι πολλά ποσά έχουν διατεθεί άσκοπα, δηλαδή χωρίς καλό προγραμματισμό. Δεν μπορεί να έχουμε, για παράδειγμα, να σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, 7.000 κόσμο από ΑΕΤΕΗ που θα περάσουν από κατάρτιση και να μην ξέρουμε τι πτυχία έχουν πάρει. Υπήρχε λοιπόν η πρόσκληση η οποία έλεγε: έχεις τελειώσει ΑΕΤΕΗ?
Έβαζες λοιπόν το σταυρό ή στο ΑΗ ή στο ΤΕΗ. Δεν σε ρωτούσε όμως η πρόσκληση τι σχολεία έχεις τελειώσει, τι δίπλωμα έχεις. Άρα πώς θα πάνε για κατάρτιση όταν δεν έχουμε προγραμματίσει την κατάρτιση με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να εφάπτεται στο αντικείμενο το οποίο ήδη τα παιδιά μας έχουν μάθει και έχουν καταρτιστεί. Επίσης, στη συνέχεια, αφού καταρτιστούν, πού θα πάνε για πρακτική άσκηση. Δεν θα πρέπει λοιπόν πρώτα να έχουμε εξασφαλίσει σε ποιες εταιρείες θα πάνε. Για να τα κάνουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα, τα οποία εμείς τα υλοποιούμε αυτή τη στιγμή, πρέπει να έχουμε μία διάγνωση των αναγκών που υπάρχει στην αγορά εργασίας και από την άλλη να γνωρίζουμε το προφίλ συγκεκριμένα των ανέργων. Ένα δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει με τις σχολές κατάρτισης στην Ελλάδα είναι ότι ο τρόπος που προγραμματιστήκανε επέτρεπαν να πηγαίνει ένα ποσό περίπου στο 60 με 70% στις εταιρείες που κάνουν κατάρτιση και να πιάνει μόνο ένα 30% τους ανέργους από τους πόρους που έχουμε να χρησιμοποιήσουμε. Εμείς έχουμε έρθει σε επαφή, σε διαβούλευση με τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και έχουμε ζητήσει στην ουσία να αναστραφεί αυτό το ποσοστό, δηλαδή η πλειοψηφία, το μεγαλύτερο κομμάτι των πόρων να πηγαίνουν στα παιδιά που καταρτίζονται στην πρακτική τους άσκηση και να περιοριστούν τα έξοδα τα οποία πηγαίνουν μέχρι τώρα στα κέντρα κατάρτισης. Νομίζω ότι προχωράμε με πολύ καλό ρυθμό. Έχουμε αρχίσει αυτή τη δουλειά από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε τη δουλειά μας στο Υπουργείο και πολύ σύντομα θα δούμε, νομίζω, αποτελέσματα που θα κάνουν κατανοητό το γιατί δουλεύουμε τόσες πολλές ώρες και διαβουλευόμαστε τόσες πολλές ώρες ώστε να μπορέσουμε να έχουμε προγράμματα που έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σίγουρα, η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα είναι το ζητούμενο. Θέλω να πάμε λίγο και στο κομμάτι της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Στη χώρα μας υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν ένα πιάτο φαγητό. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως ξέρετε, η αναπληρωτής υπουργός, η κυρία Φωτίου, η οποία είναι υπεύθυνη για θέματα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης της φτώχειας, έχει ήδη περάσει το νομοσχέδιο με το οποίο ξεκινάει, ήταν η πρώτη πράξη που η παρούσα κυβέρνηση ξεκίνησε να προτείνει και να εφαρμόσει άμεσα για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Να πω όμως το εξής. Και ίσως θα μπορούσε η κυρία Φωτίου να σας δώσει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Γνωρίζετε, νομίζω ότι είναι γνωστό, έχει κοινοποιηθεί τα μέτρα που πρόκειται να παρθούν όσον αφορά το σιτιστικό, τη στέγαση και να μπορεί κανείς να έχει ηλεκτρικό χωρίς να του διακόπτεται γιατί δεν έχει την ικανότητα να το πληρώσει. Πρέπει όμως να επισημάνω το εξής. Αν κοιτάξουμε τη φτώχεια, θα δούμε ότι άνθρωποι που εργάζονται, παρότι οι εργασιακές συνθήκες και τα δικαιώματα, όπως ξέρετε, έχουν σχεδόν καταργηθεί στη χώρα μας και σίγουρα και σύντομα θα επανακτηθούν, όμως παρόλα αυτά, αν κοιτάξει κανείς το κομμάτι του πληθυσμού μας που έχει μια θέση εργασίας, έστω και πολύ χαμηλά αμοιβόμενοι, η φτώχεια ανάμεσά τους φτάνει στο 15,5%. Αν κοιτάξουμε τους άνεργους, θα δούμε ότι η φτώχεια ανάμεσά τους φτάνει στο 45-46%. Αυτό μας λέει τι? Αυτό μας λέει ότι ένα μεγάλο ποσοστό της φτώχειας οφείλεται στο ότι ο κόσμος είναι άνεργος. Άρα, αν δεν καταπολεμήσουμε την ανεργία και αν δεν μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το εξής πρόβλημα, όλα τα χρήματα που έχουμε και όλο το κομμάτι αυτό που λέμε πόροι εθνικοί και ευρωπαϊκοί, αν πηγαίνουν μόνο σε κατάρτιση, πρέπει να καταλάβουμε ότι στη συνέχεια, εφόσον έχουν καταρτιστεί, έστω και να έχουν καταρτιστεί άρτια ο κόσμος που περνάει μέσα από αυτά τα προγράμματα, πού θα βρει δουλειά, ποιος θα τον προσλάβει μετά. Άρα, η άλλη κατεύθυνση που έχουμε, που βγαίνει μέσα από την κοινοφελή εργασία, ανεξάρτητα από το αν θα το υλοποιεί ο Δήμος ή θα το υλοποιούν άλλοι οργανισμοί, ίσως και ο ιδιωτικός τομέας, ίσως και η κοινωνική οικονομία, οι συνεταιρισμοί που υπάρχουν. Το ζητούμενο για μας είναι το εξής. Όταν δεν υπάρχει ζήτηση στην αγορά, δηλαδή οι εταιρείες δεν θέλουν, δεν ζητούν να προσλάβουν καινούργιους υπαλλήλους, τι κάνουμε με τη μακροχρόνια ανεργία? Και νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε συλλογικά ότι η απάντηση πρέπει να είναι ότι δημιουργούνται από το κράτος
όχι μόνιμες θέσεις, χωρίς καμία υπόσχεση για μόνιμο προσωπικό, αλλά προσωρινές θέσεις, οι οποίες όμως δεν θα είναι πεντάμινα, θα πάνε τουλάχιστον στους 8 με 10 μήνες. Γιατί αν κάποιος εργάζεται για 5 μήνες μόνο, ούτε καν προγραμματισμό δεν μπορεί να κάνει για τον χρόνο του με αυτό το εισόδημα. Ώστε να μπορέσουμε να σκεφτούμε συλλογικά πώς θα προχωρήσουμε σε μία μεταβατική περίοδο, όπου για τα επόμενα 2-3 χρόνια να δημιουργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, για να μπορούν να βρουν μία, όχι μόνιμη, επαναλαμβάνω, θέση, μια προσωρινή θέση, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταλέντα, έχουν γνώσεις και απαξιώνονται αυτές οι γνώσεις τους, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση στην αγορά για να τους προσλάβουν σαν υπαλλήλους. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα, να βρεθείτε και πάλι στην Πάτρα. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Δεν ανανεώνεται τελικά η σύμβαση του καλλιτεχνικού διευθυντή Θοδωρή Αμπαζή, όπως προέκυψε κατά την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ Πάτρας, η οποία και έγινε με την παρουσία του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη, καθώς επίσης και πλήθους κόσμου. Όσοι βρέθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε στις πρώην στάφιδα αποθήκες του Μπάρι, λειτουργήσαν ως καταπέλτης απέναντι στον Δήμαρχο για την απόφασή του να απομακρύνει τον κύριο Θοδωρή Αμπαζή. Δεν έλειψαν βέβαια και οι στιγμές έντασης. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, καθώς επίσης και τι δηλώνει ο προηγούμενος καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΘ Πάτρας, ο κύριος Βόγλης. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Δεν πληρώνεται για τη σκηνοθεσία, όπως πληρωνόντουσαν όλοι οι προηγούμενοι. Δεν πληρώνεται για τη μουσική επένδυση. Όλα αυτά. Δηλαδή, ο προηγούμενος που υποστηρίζεται ο κύριος Βόγλης ήταν κανένας κλέφτης. Περάσαν ανθρώπινες υπάρξεις. Όταν μιλούμε, είναι όλοι άνθρωποι και όλοι κρίνονται. Όλοι είναι άνθρωποι. Όχι. Όταν λες, ας πούμε, και εγώ, άρα υπάρχει άλλος. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πώς είναι η Γιατί υποστηρίζετε τον κύριο Βόγλη πριν. Για τον ίδιο λόγο που λέτε τώρα. Θέλω να βάλω κάποια πράγματα στη θέση του. Γι' αυτό και επενέβη, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Καταρχάς, η δραματική σχολή ξεκίνησε και με πολύ κόπο, μάλιστα, από μένα. Εγώ πήρα την άδεια από την κυρία Μενδώνη, γιατί τότε δεν υπήρχε υπουργός πολιτισμού, ήταν η κυρία Μενδώνη μόνο γραμματέας. Ναι. Η οποία εκτελούσε και χρέη υπουργού. Και είχαμε επιλέξει τους καθηγητές και μάλιστα εγώ είχα βάλει και όρο ότι όσοι, και το είχα δεχτεί βέβαια, όσοι σπουδαίοι ηθοποιοί κατέβαιναν για να κάνουν παραστάσεις, όπως η κυρία Ικάτια Αγέρου, αν θυμάστε, στη διάρκεια των προβόλων και των παραστάσεων θα έπρεπε να διδάσκει στη σχολή. Οπότε θα είχαμε και καθηγητές εκτός από τους μόνιμους που είχαμε επιλέξει και για τα θεωρητικά από τη θεατρολογική, από το θεατρολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου των Βαδρών. Είχα ανοίξει εγώ τη σχέση με το Πανεπιστήμιο για να έχω τις σπουδαστές. Είχα πάει σε ημερίδες στο Πανεπιστήμιο και θα μιλήσει για το αρχαιογράμμα. Όλα αυτά τα λέω γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρε να παίξω σε ένα έργο ή να ανεβάσω ένα έργο, αλλά να δημιουργηθεί μια πολύ γερή υποδομή για το θέατρο στην Πάτρα, γιατί δεν επιτρέπεται η νότιο-δυτική Ελλάδα, που είναι μεγάλη περιφέρεια, να μην έχει είτε δραματική σχολή, είτε ένα θέατρο το οποίο να απευθύνεται σε όλη την περιφέρεια. Κατά κάποιο τρόπο ο κ. Αμπαζής τα βρήκε και έτοιμα τα περισσότερα, δηλαδή απλώς τα μεταφέρθηκε από το Αρσάκιο που ήταν ακόμη, το παλιό Αρσάκιο βέβαια, που είχαμε ετοιμάσει εμείς για να στεγάσει τη σχολή και το θεατράκι που είχε υπάρχει μέσα, το πήγε στο μπαζ. Εντάξει, δεν, μικρές αλλαγές δηλαδή, καταλάβατε. Το θέμα είναι τι έγινε σε αυτό το διάστημα που να προωθήσει το θέατρο παραπέρα, να το πάει παραπέρα. Αυτό έχει σημασία. Και να μπει και να βάλει και τον κόσμο μέσα. Περίπου 140.000 οφειλέτες αποφάσισαν να πληρώσουν τα χρέη τους με τη ρύθμιση εξπρές της κυβέρνησης. Ήδη την πρώτη μέρα μπήκαν στα ταμεία του Δημοσίου πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση λήγει την Παρασκευή 27 του μήνα. Γερή ένεση ρευστότητας φαίνεται πως έφερε στα ταμεία του Δημοσίου η ρύθμιση εξπρές με έσοδα μόνο την πρώτη μέρα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε οφειλή πολίτη ή επιχείρηση προς τη φορολογική διοίκηση έχει δύο σκέλη, τη βασική οφειλή και τις προσαυξήσεις. Η βασική οφειλή είναι η οφειλή με την οποία βεβαιώθηκε το ποσό
όταν βεβαιώθηκε και όποιο έτος και όποιο μήνα στο παρελθόν βεβαιώθηκε. Και εφόσον δεν πληρώθηκε πρόθεσμα, έκτοτε τρέχουν τόκοι ουσιαστικά και προσαυξήσεις επί του ποσού αυτού. Αυτό λοιπόν το ποσό των τόκων και των προσαυξήσεων, το οποίο όποιος μπορεί να καταλάβει είναι μεγάλο, όσο πιο παλιά είναι η βεβαιωμένη οφειλή, αυτά τα ποσά έχουν ουσιαστικά ενδιαφέρον. Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, 130.000 οφειλέτες επισκέφθηκαν το Taxisnet για να ενημερωθούν. Ένα δεύτερο καλό που έχει αυτή η express ρύθμιση είναι ότι μπορείς να επιλέξεις. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, υπάρχουν βεβαιωθέντα ποσά κατά διαστήματα. Στην άλλη ρύθμιση, τη μεγάλη, αυτά θα θρηστούν. Σε αυτή τη ρύθμιση μπορείς να επιλέξεις έτσι, να τραβήξεις μέσα από την κατάσταση των βεβαιωθέντων ποσών των οφειλών, να επιλέξεις κάποιες οφειλές και να κάνεις αυτές τη ρύθμιση. Για παράδειγμα, εάν πάρει μια οφειλή 10.000 και έχει προσάυξηση 5, 15 σύνολο 15, εάν εξοβληθεί όλο το βεβαιωθέν ποσό, όλες τις προσαυξήσεις διαγράφονται. Από εκεί και πέρα πάμε αναλογικά. Εάν καταβάλουμε τις 5.000 του βεβαιωθέντος ποσού, σημαίνει ότι καταβάλουμε το 50%, άρα και οι προσαυξήσεις μειώνονται κατά 50%. Οι περισσότεροι πάντως φαίνεται πως περιμένουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων. 100 δόσεων, αυτή πριν από τη ρύθμιση σου δίνει τη δυνατότητα να καταβάλεις μέχρι το δεκαπλάσιο της δόσης που έχεις επιλέξει και αυτόματα κάνεις εκεί όσα δόσεις, 100% ζήνονται και οι προσαυξήσεις. Ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ωστόσο δεν είναι πολύ μεγάλο, γιατί περισσότεροι περιμένουν αυτές τις 100. Εντάξει τώρα, κακά τα ψέματα, αυτή η ρύθμιση, όταν σου λέει χρωστάς 10.000 και έχεις και 10.000 προσαυξήσεις, ναι μεν είναι πολύ καλό το να πάει να σβήσεις τα 10.000, πρέπει να τα βρεις όμως κιόλας. Αυτά τα 10.000 που ίσως άλλοι δεν τα έχουν, ίσως οι τράπεζες δεν μπορούν να τα δώσουν κλπ. Ναι, μεν το βλέπεις το αγαθό, αλλά δεν μπορεί να το αποκτήσεις. Δεν κάνουν πίσω, λένε τα μέλη του μετόπου αγώνα υπέρ της νότιας χάραξης της Πατρών Πύργου, που έχει συσταθεί σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, εξαπέλυσαν βολές κατά της προηγούμενης κυβέρνησης, ενώ υποστηρίζουν πως δεν κατανοούν τις ενέργειες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος από τη στιγμή που υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για το θέμα της νότιας χάραξης. Κριτική στη στάση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος αλλά και του πρώην Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη άσκησαν τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα για την Νότια Χάραξη της Πατρών Πύργου σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής κατηγόρησαν την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Έργων πως ουδέποτε είχε εντάξει την κατασκευή του δρόμου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και πως οι εξαγγελίες του ήταν προεκλογικού χαρακτήρα. Μιλώντας στη συνέντευξη, ο κ. Πατούχας από την Επιτροπή Αγώνα για την Νότια Χάραξη τόνισε ότι οι κάτοικοι της περιοχής θέλουν ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο στη Δυτική Πελοπόννησο που θα εξυπηρετεί την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά. Αν τορπιλίζεται το έργο που γράφουν πολλοί, η γνώμη μας είναι ότι το έργο δεν είχε πιστώσεις. Έτσι κι αλλιώς δεν θα γινόταν. Και η δημοπράτηση που είχε γίνει για τις 31 Μάρτη, μάλλον μια κυβερνητική της προηγούμενης κυβέρνησης πρακτική επικοινωνιακής τακτικής και μόνο ήταν. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΡΑΠ, Κώστας Παρτινός, εξέφρασε την έκπληξή του για την ανακοίνωση της περιφέρειας για το θέμα. Επέριψε ευθύνη στην προηγούμενη κυβέρνηση για την κατάσταση και επικαλέστηκε τα όσα είπε ο Υπουργός Γιώργος Σταθάκης στην χθεσινή συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα. Είμαι σε θέση να ξέρω ότι του είπε ο Υπουργός, ο κύριος Σταθάκης, Αποστόλη, σε κοροϊδεύαν οι προηγούμενοι. Δεν είχαν εντάξει κανένα έργο πουθενά. Και αυτό. Εγώ δεν θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσιφάρας κορόιδευε και αυτός τον κόσμο. Θέλω να πω ότι είχε πέσει θύμα των εξαπατήσεων που του είχε πει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Παρόλο που φαίνεται λίγο περίεργο και θα μπορούσε να το έχει διαπιστώσει αν το έργο είναι ενταγμένο πράγματι ή όχι. Σύμφωνα με τον κύριο Σπαρτινό, ο κύριος Σταθάκης δεν έχει άγνοια για το έργο, ωστόσο ο Υπουργός θέλει πρώτα να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και στη συνέχεια θα συζητηθεί το θέμα της χάραξης. Από την πλευρά του, ο πρώην Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και νυν Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου της Πάτρας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ξεκαθάρισε πως είναι πάγιο αίτημα της περιοχής η κατασκευή του δρόμου. Πάγιο αίτημα των φορέων και κατοίκων της περιοχής είναι
η αλλαγή της χάραξης από το Μυτιλόγλι μέχρι την Αχαγιά, η λεγόμενη νότια χάραξη, καθυπόδειξη του τότε υπεχοδέ Σουφλιά και σύμφωνα με την τότε προμελέτη του Σουφλιά που έμεινε ανολοκλήρωτη. Εμείς λοιπόν ζητάμε να δημοπρατηθεί εδώ και τώρα το κομμάτι από την Αχαγιά μέχρι τον Πύργο και την επόμενη χρονιά να δημοπρατηθεί το κομμάτι αφού μελετηθεί και απαλωτριωθεί μην την Αχαγιά που θα συνδέει τη βιομηχανική περιοχή, θα αφήσει τον υπάρχοντα δρόμο στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της επαρχίας της Δυτικής Αχαΐας και των πατρών. Η πρώην Δημοτική Σύμβουλος της Πάτρας, Τασία Παπαντονοπούλου, τόνισε πως αν και οι φορείς έχουν αναγνωρίσει το δίκαιο του αιτήματος, ωστόσο κανείς δεν έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να πιέσει την κεντρική εξουσία. Το ίδιο θέμα είναι ένα πάγιο αίτημα στο οποίο έχουν αναγνωρίσει όλοι οι φορείς ότι είναι δίκαιο και ότι έτσι πρέπει να γίνει, πλην όμως ποτέ κανείς δεν πήρε την πρωτοβουλία και δεν προσπάθησε η εξουσία, η κεντρική εξουσία να πάρει την πολιτική βούληση και να μας λύσει αυτό το θέμα. Τέλος, ο Ανδρέας Λάζαρης από το Σύλλογο των Αρχιτεκτώνων έδωσε απάντηση στην κριτική που ασκείται στην προτινόμενη νότια χάραξη. Αναφορικά με τους χρόνους υλοποίησης, ο κύριος Λάζαρης πρότεινε να σπάσει η εργολαβία σε τουλάχιστον δύο τμήματα. Στο χρόνο υλοποίησης, όπου όλοι θεωρούν ότι η νότια χάραξη θα καθυστερήσει το έργο. Είναι λάθος, για έναν πολύ απλό λόγο, μπορεί να τροποποιηθούν πάρα πολύ εύκολα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε 3 μήνες τα τεύχη δημοπράτησης, να σπάσει η εργολαβία σε τουλάχιστον 2, στο κομμάτι Μυτιλόγλι Αχαγιά, Αχαγιά Πύργος. Το Αχαγιά Πύργος, όπως είπαν και οι άλλοι, μπορεί να αρχίσει να κατασκευάζεται άμεσα και αν θέλουν να ξεκινήσουν και από τον πύργο μπροστά εδώ. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στην περιφέρεια, καθώς σε ικανοποιητικά επίπεδα η κίνηση στην αγορά των καυσόξυλων στην Κόρινθο. Οι καταναλωτές ανάβουν πλέον τζάκια και ξυλόσομπες κυρίως στις νυχτερινές ώρες. Οι καταναλωτές μέχρι και το μήνα Μάρτη εξακολουθούν να προμηθεύονται καυσόξυλα καθώς ο καιρός προβλέπει ακόμα το άναμα του τζακιού κυρίως βραδινές ώρες. Η κίνηση στα καυσόξυλα είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα για την εποχή και οι τιμές παραμένουν σταθερές. Οι περισσότεροι καταναλωτές προμηθεύονται μικρές ποσότητες, συνήθως των 10 ευρώ, για να περάσουν λίγες ημέρες. Η έλλειψη ρευστότητας χρημάτων που επικρατεί στην αγορά δεν τους επιτρέπει να αγοράζουν ολόκληρο τόνο. Ο καιρός δυστυχώς ακόμη μας κρατάει. Φαίνεται ότι ακόμη έχουμε χειμώνα. Η ζήτηση είναι ακόμη αυξημένη. Ο κόσμος ακόμη ζητάει ξύλα να παίρνει. Και θέλει πιο πολύ για το βράδυ, επειδή όσο να είναι έχει υγρασία και κρύο. Έχουν παρατηρήσει, ανάβουν τα τζάκια το βράδυ. Ανάβουν τα τζάκια, τις σόμπες, προσπαθούν ακόμη να πάρουν μικρές ποσότητες για να μπορούν να βγάλουν τον 1-1,5 μήνα που μας μένει. Οι τιμές σε τι επίπεδα κυμαίνονται? Οι τιμές είναι οι ίδιες, δεν έχουμε αλλάξει. Ξεκινάνε από τα 170 ευρώ μέχρι τα 200. Βέβαια τώρα είναι πολύ πιο μειωμένη η ζήτηση και παίρνουν από 10 ευρώ ξύλα καθημερινώς για να έχουν τις ημέρες του κρύου. Ψωνίζουν δηλαδή για την ημέρα, όχι για όλο το μήνα ή μακροπρόθεσμα? Ναι, ψωνίζουν για την ημέρα ή για την εβδομάδα να βγάλουν τις ημέρες αυτές. Αυξημένο το ενδιαφέρον των πολιτών στην Κόρινθο για την αγορά ποδηλάτου. Ανησυχία προκαλεί πως υπάρχει αύξηση και στα κρούσματα κλοπής ποδηλάτων. Η χρησιμότητα του ποδηλάτου είναι τεράστια, όμως καλό είναι να τηρούνται και τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια του οδηγού αλλά και του οχήματος. Ένα κράνος και τα ειδικά φωτάκια για τη νύχτα είναι απαραίτητα, όπως απαραίτητος είναι και ο τρόπος που θα παρέχουμε ασφάλεια στο ποδήλατο, καθώς τα κρούσματα της κλοπής όλο ένα και αυξάνονται. Ναι, καιρός ήταν, γιατί ο χειμώνας φέτος ήταν λίγο βαρύς και από θέμα κρύου και από θέμα βροχών. Αρχίζουν να φτιάχνουν λίγο τα πράγματα. Αρχίζει ο κόσμος σιγά σιγά και δειλά δειλά να ασχολείται με την έρευνα γύρω από το ποδήλατο. Γιατί, όπως έχουμε πει και τις άλλες φορές, το ποδήλατο δεν είναι απλά μια γυμναστική, είναι μια βοήθεια, μια εξυπηρέτηση στη μετακίνηση, είναι άθληση, είναι μια δυνατότητα να έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν και αυτοί ποδήλατο. Είναι γενικώς ένα χόμπι το οποίο δεν χαρακτηρίζεται και σαν ακριβό χόμπι. Το ποδήλατο είναι για όλες τις ηλικίες? Ναι, για όλες τις ηλικίες, από τα μικρά παιδιά μέχρι και μεγάλους. Τι τιμές μπορούμε να βρούμε για ένα μικρό παιδάκι και ανεβαίνοντας? Οι τιμές ξεκινάνε από τα 80 ευρώ για ένα παιδικό ποδήλατο και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις επιθυμίες του καθενός, ανάλογα με το υλικό το οποίο είναι κατασκευασμένο το ποδήλατο, ανάλογα με το τι θέλει ο ποδηλάτης από το ποδήλατο, τι αξεσουάρ θα βάλει πάνω στο ποδήλατο, μπορεί να φτάσει μέχρι τα 300 ευρώ, 350 ευρώ, ένα ποδήλατο το οποίο μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες ενός αστικού ποδηλάτου για μετακίνηση μέσα στην πόλη και λίγο έξω από αυτήν. Στην Κόρινθο ευτυχώς έχουμε κάποιους ποδηλατόδρομους.
Τι προτείνετε στους καταναλωτές, ποιο είναι το ιδανικό ποδήλατο για βόλτα? Ένα ποδήλατο πόλης, το οποίο θα έχει μεγάλη διάμετρο τροχού, 28 ίντσες που τα λέμε εμείς. Ένα ποδήλατο από κράμα αλουμινίου για να είναι ελαφρύ και να έχει καλή συμπεριφορά στις ανομαλίες του δρόμου. Ένα ζευγάρι φώτα μπροσπίσω για να μην έχουμε τα φαινόμενα να κυκλοφορούμε σε σκοτεινούς δρόμους και να βλέπουμε μαύρες σκιές χωρίς ένα φως να ειδοποιεί τους οδηγούς. Ένα κράνος για να προστατεύουμε το κεφάλι μας σε περίπτωση πτώσης. Και υπομονή με τους οδηγούς και από εμάς αλλά και από τους οδηγούς. Βασικό είναι να ασφαλίζουμε και το ποδηλατό τους. Έχουμε παρατηρήσει αρκετά κρούσματα κλοπών. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και εγώ έχω πελάτες εδώ οι οποίοι έρχονται και μου λένε ότι έχουν κλαπεί τα ποδηλατά τους, ακόμα και μέσα από τα σπίτια. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν αφορά μόνο το ποδήλατο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο αφορά οτιδήποτε αφήνουμε εκτεθειμένο, χωρίς την προστασία και την κάλυψη. Και πολύ περισσότερο για ένα ποδήλατο το οποίο είναι και κάποιες αξίες. Ο κόσμος δεν πρέπει όμως να θεωρεί ότι μία κλειδαριά έχει εξασφαλίσει 100% τη φύλαξη του ποδήλατου. Γιατί οι κλειδαριές κόβονται, καλός ή κακός. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κλειδώνουμε το ποδήλατο σε κάποιο σημείο που είναι ορατό και από άλλους, ή αν έχουμε κάποιον ο οποίος εκείνη τη στιγμή μπορεί να ρίχνει μια ματιά στο ποδήλατό μας. Γενικά, να μην θεωρούμε ότι μια αλυσίδα ή ένα λουκέτο έχει εξασφαλίσει εξασφαλίσει ότι δεν θα το πλησιάζει, δεν θα το καταφέρει να το πάρει ο κλέφτης. Παρατηρήσαμε ότι στο κατάστημά σας έχετε και κάποιες κλειδαριές. Ποιες συνιστάτε ως καταναλωτές, αυτές με τον κωδικό, με κλειδί, ποιες είναι καλύτερες και υπάρχει διαφορά στην ποιότητα? Ναι, στην ποιότητα υπάρχει και στο πάχος μιας κλειδαριάς. Το σερματόσκηνο βέβαια είναι σερματόσκηνο, αλλά υπάρχουν λεπτές κλειδαριές, υπάρχουν πιο χοντρά σερματόσκηνα. Εγώ προτιμώ τις κλειδαριές, τα λουκέτα που λέμε, το κλειδί και όχι με το συνδυασμό. Και αυτά προτείνω και στους πελάτες, διότι τα θεωρώ πιο ασφαλή. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε στην πρόγνωση για τον καιρό. Άστατο καιρό προβλέπει για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, την Δυτική Πελοπόννησο προβλέπεται άστατος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται άστατος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του ΑΧΑΙΑ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.